Επίσημα η εκδήλωση του Έντι Ράμα στη Θεσσαλονίκη έχει σαν στόχο μια προσπάθεια από την πλευρά της Αλβανικής κυβέρνησης να διατηρήσει επαφές με την Αλβανική διασπορά. Άρα αυτό αν θέλετε είναι το επίσημο σενάριο το οποίο είναι κατανοητό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχεδόν συμμετρικό. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό που θέλει ο αντίραμα είναι να εξασφαλίσει ψήφους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2025 και ποντάρει πάνω σε αυτή την διασπορά γιατί ξέρει ότι είναι ικανή όχι μόνο να μετακινηθεί αλλά και να ψηφίσει. Κατά συνέπεια δίνει την εντύπωση ότι θέλει να δημιουργήσει μία γέφυρα μεταξύ της κυβένησης και της διασποράς. Στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για την διασπορά όπως είναι στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται για αυτήν μόνο και μόνο ως πλαίσιο ψηφοφόρων που είναι ικανοί να του προσφέρουν τη δυνατότητα να παραμείνει στην εξουσία και αν υπάρχουν μερικοί που καταλαβαίνουν αυτό το βαθύτερο νόημα αυτής της συνάντησης οι περισσότεροι δυστυχώς νομίζουν ότι όντως πρόκειται για μια ε, τυπική κλασική εκδήλωση. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί σίγουρα ο Αιντιράμα έχει προβλήματα εντός της Αλβανίας σίγουρα θέλει να χρησιμοποιήσει αλβανούς ψηφοφόρους που βρίσκονται στην Ελλάδα γιατί είναι μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα όλα τα δεδομένα για το τι συμβαίνει εντός της Αλβανίας και σίγουρα <coughs> θέλει να τους εκμεταλλευτεί χωρίς αυτοί να αντιλαμβάνονται ότι επί της είναι μία χειραγώγηση.